Σήμερα φοιτητές και φοιτητικοί σύλλογοι από όλη τη Θεσσαλονίκη, από το ΑΠΘΙΤΑ και από το ΠΑΜΑΚ, αποφασίσαμε να γνωστοποιήσουμε τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στις σπουδές μας και συνολικά στη ζωή μας και τα δικαιώματα που μας τσακίζουν. Είναι το θέμα ότι τα τελευταία χρόνια, με ευθύνη διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, η υποχρηματοδότηση στις σχολές μας έχει αγγίξει το 80%. Αυτό φέρει ως αποτέλεσμα αντιδραστικές αλλαγές στα προγράμματα σπουδών, μειώσεις μαθημάτων, ελλείψεις καθηγητών. Είναι τα ζητήματα της φοιτητικής μέρημνας, ότι πάρα πολλοί φοιτητές μας έχουν πεταχτεί χωρίς δωμάτιο στην εστία. Είναι το ζήτημα των μεταγραφών, ότι μας αντιμετωπίζουν ως κόστος και πολλοί φοιτητές μας είναι πολύ πιθανό να παρατήσουν τις σπουδές τους. Εδώ πέρα, την ίδια στιγμή που αφήνουν τα δημόσια πανεπιστήμια να ρημάζουν, έρχονται και να εφαρμόσουν το νομοσχέδιο που έφερε πρώτα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο εξισώνει τα πτυχία των δημόσιων πανεπιστημίων με αυτά των ιδιωτικών κολεγίων. Ταυτόχρονα μιλάνε για κατάργηση του ασύλου γιατί θέλουν να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου μέσα στα πανεπιστήμια και να δώσουν το άσυλο από τους φοιτητές, τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις για να κάνουν έρευνες για τα δικά τους συμφέροντα. Εμείς εδώ πέρα, μετά από συσκέψεις που κάναμε και αγωνιστικές αποφάσεις που πήραμε μέσα από τα διοικητικά μας συμβούλια και από γενικές συνελεύσεις, αποφάσισαμε ότι θα κλιμακώσουμε τη δράση μας, θα διεκδικήσουμε όλα τα δίκαια αιτήματά μας που βάζουν εμπόδια στις σπουδές μας και θα κλιμακώσουμε με πανελλαδικό φοιτητικό συνομιλητήριο στις 31 Οκτώβρη.